Χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα και είναι ένα θέμα σχετικό με το χθεσινό βίντεο. Το χθεσινό βίντεο είχε τίτλο «Μπορώ να έχω αγάπη και έρωτα στα 60 ή να συμβιβαστώ με τα ψίχουλα» και σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα βίντεο στο οποίο απάντησα ή προσπάθησα να απαντήσω σε ερωτήματα μιας φίλης η οποία είναι 60 ετών και εδώ και 7 χρόνια βρίσκεται σε μια σχέση στην οποία ο σύντροφος της δεν δείχνει τόση προθυμία και σπουδή για επικοινωνία και συγκατοίκηση όσο ίδια. Υπάρχει μια κυρία η οποία εδώ και αρκετούς μήνες μου γράφει στο Messenger. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν απαντάω πλέον στα μηνύματα, στα διάφορα Messengers. Τις απάντησα κάποιες φορές, αλλά χθε, μετά που είδε το χθεσινό βίντεο, μου έγραψε πάλι και θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωσή τη. Γιατί φαντάζομαι ότι εφαρμόζει και σε άλλε παρόμοιε περιπτώσει. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για έρωτα άνω των 60 μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Αρχικά μου στέλνει για πρώτη φορά η κυρία στις 10 κάποιου μηνός, δεν θα πω πιο μηνός, Κυρία Πετρίδου, μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω. Μπορεί να ερετευτεί κανείς στα 65, και της απαντάω ναι, μονολευτικά. Ναι, μου γράφει, γιατί ντρέπομαι τόσο πολύ για αυτό που μου συμβαίνει. Πείτε μου δύο λόγια παραπάνω. Τη λέω γιατί να ντρέπεσαι. Είναι φυσιολογικότατο να ερωτευτεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Στα 65 μου γράφει. Και αυτό 66. Και οι δύο είμαστε παράνομοι. Εννοεί και οι δυο παντρεμένοι. Ντρέπομαι που σα το λέω. Αλλά τα λέτε τόσο ωραία που σα παρακολουθώ με πολλή προσοχή. Ξέρετε πόσε νύχτε σα έχω συντροφιά, είσαστε η παρέα μου. Και το καλύτερο δεν σα το είπα. Με τον τύπο μένουμε στην ίδια οικοδομή. Δεν τη απάντησα κάτι περισσότερο, γιατί ήδη είχα σταματήσει να απαντάω σε μηνύματα. Είχα απαντήσει μόνο ναι, μονολεκτικά στο αν μπορεί να υπάρξει έρωτα στην ηλικία των 65 ετών, δέκα μέρε μετά μου γράφει ξανά. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Τελικά ούτε ένα καλό. Ούτε ένα. Αυτό ο τύπο με ήθελε από τον καιρό που ήμασταν έφηβοι. Μέναμε σε διπλανά σπίτια. Μου έλεγε κάθε φορά που με έβλεπε ότι είμαι η πρώτη γυναίκα που ερωτεύτηκε. Δεν κάναμε όμως σχέση μεταξύ μας. Δεν παντρευτήκαμε μεταξύ μας. Μεγαλώσαμε, κάναμε οικογένειε και για κάποιο διάστημα αυτό έμενε σε κάποια άλλη περιοχή. Άρα έφυγε από την γειτονία που έμενε η φίλη. Να σας πω ότι σε αυτά που μου έλεγε ότι, ήταν, ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα που ερωτεύτηκε, τα κομπλιμέντα κτλ., δεν έδινα σημασία γιατί δεν μου άρεσε ο άντρα. Αυτό κρατήστε το. Δεν τη άρεσε ω από την αρχή. Πριν ένα χρόνο γύρισε μόνιμα πάλι και μένει στο ίδιο κτίριο. Άρχισε να με φλερτάρει ξανά και μου άρεσε. Γράφει στην παρέθεση μου σε περίεργη φάση στη ζωή μου. Και ενέδωσα. Ενέδωσε δηλαδή στο να δημιουργήσει μια εξωσυζυγική σχέση μαζί του. Και αυτή παντρεμένη στα 65 και αυτός παντρεμένο στα 66. Και για 10 μήνες κάναμε τα κοινώς χαμουρέματα. Δεν ήρθαμε σε σεξουαλική επαφή, αλλά Κάθε μέρα με τρέλαινε στα μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, στο sexting δηλαδή. Τα λόγια που μου έλεγε δεν τα έχω ακούσει ποτέ ξανά από άντρα. Και εμεί οι γυναίκε άλλο που δεν θέλουμε από το να ακούμε όμορφα λόγια. Το αποτέλεσμα. Μου είπε τέλο. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε γιατί φοβάμαι. Με έχει κάνει ράκο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά δεν φταίει αυτό. Εγώ φταίω που του έδωσα σημασία να σας πω ότι εμφανισιακά δεν λέει τίποτα. Ένα μάτσο χάλια. Τι ανόητη που είμαι 65 χρόνο γυναίκα, αλλά έχω και πολύ θυμό μέσα μου. Σας τα λέω λίγο ανακατεμένα. Πιστεύω να βγάλετε άκρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν τη απάντησα κάτι τη φίλη, γιατί ήδη είχα σταματήσει να λαμβάνω μηνύματα. Δέκα μέρε μετά μου ξαναγράφει. Κυρία Θεκλά, ήμουν πολύ χαρούμενη πριν λίγο καιρό. Τώρα έχω γίνει Ράκο, 65 χρονών γυναίκα, και ντρέπομαι να μιλήσω σε κάποιον δικό μου. Αν ήμουν καλά οικονομικά, θα πήγαινα σε ψυχολόγο να με βοηθήσει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πνίγομαι, κυρία Θέκλα, βοήθεια. Εγώ τη έστειλα το link για να δείτε βίντεο από το κανάλι. Περνάνε άλλε 20 μέρε και μου γράφει. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σα. Βλέπω ένα βίντεο από το κανάλι μα και λέτε πω είναι ωραίο να κάνουμε όνειρα. Μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να ερωτευόμαστε, όσο ζούμε τις απάντησες, λακωνικά, όσο ζουν. Λίγες μέρες μετά, κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Από τότε που μου είπε να το τελειώσουμε, πριν τρει μήνες, έχω τριλαθεί. Δεν μπορώ να συνέλθω. Τι να κάνω, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Και το βασικότερο είναι ότι μένουμε στην ίδια οικοδομή και τον βλέπω πολύ συχνά. Και συχνά αναστατώνομαι. Τη λέω να πας σε ψυχολόγο, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να ξεκολλήσεις. Αυτό μόνο είναι η λύση. Έτσι θα το ξεπεράσω. Καλό ξημέρωμα, σας ευχαριστώ πολύ. Μου στέλνει μια φωτογραφία της μετά η φίλη, στην οποία δείχνει έτσι μια πολύ συμπαθητική και γλυκιά γυναίκα. Και μου γράφει καλησπέρα κυρία Θέκλα. Με βοηθάτε πολύ, έστω και με τα λίγα λόγια που μου γράφετε, σας ευχαριστώ πολύ. πριν δύο μήνες μου γράφει. Καλησπέρα κυρία Θεκλά. Συμφωνείτε ότι ακόμα και ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση σε κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο και της απαντάω μονολεκτικά όχι. Ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση δεν σε κάνει ευτυχισμένο άνθρωπο. Σε κάνει δυστυχισμένο. Και μου απαντάει γιατί, αλλά δεν σε έγραψα περισσότερα, επειδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αν είμαστε κολλημένοι με κάποιον ο οποίος δεν είναι μαζί μα και δεν ανταποκρίνεται στα ερωτικά μα συναισθήματα, τότε βιώνουμε συνεχώ ματέωση. Δεν γίνεται να είσαι ερωτευμένο χωρί ανταπόκριση και αυτό να σε κάνει ευτυχισμένο. Όταν είσαι ερωτευμένο χωρί ανταπόκριση, συνεχώ έχει ένα κενό. Συνεχώ έχει μια ματέωση, ματαιώνονται τα συναισθήματα σου και οι προσδοκίε σου, επειδή το υποκείμενο του πόθου σου το πρόσωπο με το οποίο είσαι ερωτευμένο ή ερωτευμένη δεν ανταποκρίνεται και δεν νιώθει το ίδιο εσένα. Οπότε, πώ μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη ένα έρωτα χωρί ανταπόκριση, πώ μπορεί το λίμεραν να σε κάνει ευτυχισμένη. Έχουμε μιλήσει σε αυτό το κανάλι για το λίμεραν και υπάρχει και ολόκληρο playlist με θέμα το λίμεραν, που είναι ο άτοπο αιμονικό ερωτικό μερικασμό για πρόσωπο που δεν ανταποκρίνεται στα ερωτικά μα συναισθήματα. Λίμεραν σημαίνει να ζω μέσα στη φαντασίωση του έρωτα που θεωρώ ότι έχω για κάποιον άνθρωπο που δεν ανταποκρινέται. Ο αυθεντικός έρωτας, ο πραγματικός έρωτας είναι ανταποκριτικός αν υπάρχει αυτό το, το επίθετο και σίγουρα ανταποδοτικός. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για έρωτα όταν ο ένας καίγεται ε, συνεχώς ταλαιπωρείται από την αγωνία, από τη λαχτάρα για να συνδεθεί με το άλλο πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο δεν έχει τα ίδια συναισθήματα και άρα δεν γίνεται η πολυπόθητη σύνδεση. Μπορεί κάποιος ή κάποια να είναι ερωτευμένοι χωρίς ανταπόκριση, να εκφράσουν τον ερωτό τους του πρόσωπου με το οποίο είναι ερωτευμένοι, το πρόσωπο αυτό να μην είναι ερωτευμένο μαζί τους και να προχωρήσει στο να κάνει κάποια μορφή ερωτική επαφή, χωρίς να υπάρχει έρωτα και μετά να κάνει το λεγόμενο γκόστινγκ, να φύγει και να τους αφήσει. Και να τα λιπορηθούν ακόμη περισσότερο από το αν έμεναν στο ότι είχαν από την αρχή κάποια συναισθήματα και ερωτική έλξη για έναν άνθρωπο ο δεν ανταποκρινόταν. Σίγουρα ο έρωτα δίχω ανταπόκριση δεν μα κάνει ευτυχισμένου ανθρώπου. Αν και πρόσφατα άκουσα έναν γνωστό ηθοποιό να λέει ότι. Ο μεγαλύτερο του έρωτα είναι έρωτα χωρί ανταπόκριση και τον κάνει ευτυχισμένο. Το άκουσα, άκουσα αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό το διατύπωσε και πώ ακριβώ λειτουργεί αυτό. Για μένα, ένα άνθρωπο με υγιή σχέση με τον εαυτό του, ένα άνθρωπο με υγιή αυτοκτίμηση, δεν επιτρέπει να ταλαιπωρείται από έναν έρωτα χωρί ανταπόκριση, γιατί στην ουσία, αν θεωρήσω ότι είσαι ευτυχή μόνο με το να είσαι ερωτευμένο με κάποιον ή με κάποιαν που δεν ανταποκρίνεται στον ερωτά σου, αυτό σημαίνει ότι συμβιβά, συμβιβάζεσαι με την απόρριψη. Συμβιβάζεσαι με τη συνεχή απόρριψη. Ή ότι ίσω φοβάσαι πάρα πολύ να, να μπει σε μια ουσιαστική σχέση και έτσι λε. Εντάξει, εγώ είμαι μόνο και μόνο που είμαι ερωτευμένο χωρί να υπάρχει ανταπόκριση. Δεν ξέρω, θα ήθελα στα σχόλια να μου γράψετε την άποψή σα αν όντω μπορεί κάποιο να είναι ευτυχισμένο, μόνο να είναι ο ίδιο ερωτευμένο με κάποιον, χωρί να υπάρχει ανταπόκριση. Λοιπόν, μετά το χθεσινό βίντεο, μου γράφει η φίλη. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Πραγματικά σήμερα το βίντεο ήταν υπέροχο, προφανώ γιατί με αφορούσε. Η διαφορά είναι ότι εγώ είμαι σε γάμο και δεν νιώθω καλά και μόνο που το λέω. Καμιά φορά έρχονται έτσι τα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν το επιδίωξα, προέκυψε η σχέση που γνωρίζετε. Φοβάμαι όμως πολύ γιατί και οι δυο είμαστε παράνομοι. 65 και άνω και οι δύο όπως σας είπα. Αυτό που ζω δεν το έχω ξαναζήσει. Εμφανισιακά δείχνω πολύ νεότερη. Για να φτάσω όμως σε αυτό το σημείο να κάνω αυτό που κάνω, προέκυψαν πάρα πολλά με τον σύζυγό μου και το εννοώ. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, το γνωρίζω ότι δεν είναι σωστό, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα σας παρακολουθώ συνέχεια. Ξέρω δεν σας αρέσει αυτό το να έχουν οι άνθρωποι εξωσυζικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και κάτι σημαντικό. Η κυρία του βίντεο είναι χωρισμένη. Απλά σας έγραψα για την ηλικία που είπατε. 60 ως 70 πως είναι η χρυσή ηλικία. Όντως έτσι είναι. Καλό απόγευμα. Και τη είπα θα σου γράψω σήμερα. σήμερα δεν θα σου γράψω αλλά θα σου κάνω βίντεο. Θα έχεις την τιμητική σου για το θέμα σου. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Όσα είπα στο χθεσινό βίντεο, τα πιστεύω. Ότι τα 60 είναι τα νέα 40 ή τα νέα 30 και ότι η ηλικία 60 μέχρι 70 είναι μια χρυσή ηλικία, μια χρυσή δεκαετία στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να είναι ουσιαστικά δημιουργικός και να απολαύσει τη ζωή όμως χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία να απολαύσει τη ζωή. Καταρχάς, δεν είμαι υπέρ των εξωσυζυγικών σχέσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι shit happens, life happens. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν κατακρίνω τους ανθρώπους που προβαίνουν στη σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες της ζωής ενός άλλου ανθρώπου και ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε και τα κίνητρα του άλλου ανθρώπου. Από θεολογική απόψεω, ο ίδιο ο Θεό μα κρίνει και θα μα κρίνει βάσει των προθέσεων μα και των κινήτρων μα, όχι τόσο των πράξεων μα. Και ποιοι είμαστε εμεί, απλοί άνθρωποι, να μπορούμε να βγάλουμε μια καταδίκη για άλλους ανθρώπους, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και ζουν τη ζωή τους. Έχω δουλέψει πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι ήταν παντρεμένοι και παράλληλα είχαν εξωσυζυγική σχέση. Πολλές φορές. Είναι ένα συχνό φαινόμενο. Και ο λόγος που είναι ένα συχνό φαινόμενο είναι γιατί ζούμε σε μια εποχή στην οποία έχουμε μεν το θέσμο του γάμου Εξακολουθεί η ελληνική και η κυπριακή κοινωνία στις μέρες μας να στηρίζει κοινωνικά το θέσμο του γάμου, όμως δεν έχουμε την απαραίτητη πνευματική και ψυχοσυναισθηματική κατάρτιση ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε το θέσμο του γάμου. Ο θεσμός του γάμου είναι ιερός. Και για όσους παντρεύονται στο Δημαρχείο έχει απαραίτητος λόγο του μυστηρίου του γάμου. Γιατί το θέμα του μυστηρίου έχει να κάνει με τις πεπιθήσεις, με την πίστη του κάθε ανθρώπου. Ο γάμος δεν πρέπει να γίνεται έτσι άσκεφτα, επιπόλαια και για κοινωνικούς, πρακτικούς ή οικονομικούς λόγους. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι μάλλον, να το πω καλύτερα, για να μπορέσουν δύο άνθρωποι να στηρίξουν το γάμο τους, πρέπει να είναι και οι δύο ενσυνείδητοι, συνειδητοποιημένοι, ευσυνείδητοι και να κάνουν πνευματική δουλειά. Ο γάμος είναι ένα πεδίο πνευματική άσκησης. Είναι μία σχέση η οποία είναι από τη μια εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί, να διατηρηθεί και να διατηρηθεί υγιής και από την άλλη μία σχέση η οποία αν είναι καλή σχέση μας δίνει πολλά θετικά πράγματα στη ζωή μας. Σας υπενθυμίζω ότι η μελέτη του Χάρβαρτ ή αλλιώς τη μελέτη της ευτυχίας στην οποία ερευνητέ έχουν καταλήξει μελετώντας για 100 χρόνια περίπου μια μεγάλη ομάδα ανδρών ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν και βιώνουν ευδαιμονία ή ευτυχία όπως το λέμε στη κοινή δημοτική είναι άνθρωποι που έχουν βαθιές σχέσεις με νόημα και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν καλούς γάμους. Έχω διαβάσει πρόσφατα κάποιες συνεντεύξεις ε, καθηγητών ψυχολογίας που ασχολούνται με τη μελέτη και έχουν γράψει και σχετικά βιβλία, στο οποία το ερώτημα ήταν «Είστε κι εσείς μέλος της μελέτης, είστε, δηλώνετε ευδέμον». Ε, μιλάτε για βαθιές σχέσεις με νόημα, όμως είστε όλοι παντρεμένοι. Οι περισσότεροι από εσάς είστε παντρεμένοι. Τι γίνεται με αυτούς που δεν είναι παντρεμένοι. Και σε αυτή τη συνέντευξη απάντησε ο καθηγητής ότι ε, κάποιο ο οποίος δεν είναι παντρεμένος χρειάζεται να βάλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη σπουδή ώστε να δημιουργήσει βαθιές σχέσεις με νόημα με ανθρώπους από το φιλικό του περιβάλλον. Δηλαδή να, να έχει καλούς φίλ δεν πιστεύω ότι ο γάμος είναι μονόδρομος, ότι μόνο μέσα από το γάμο μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν θεωρώ όμως ότι ο γάμος είναι κάτι το αρνητικό, κάτι το τοξικό και κάτι το κακό. Ο γάμος είναι μία μορφή να ζήσουμε την ερωτική μας αγάπη και ολοκληρωμένα, που αν την υποστηρίξουμε μπορεί να αποβεί πολύ ευλογημένοι για τη ζωή των ανθρώπων που έχουν ένα καλό γάμο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και στο κανάλι μας και στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή που κάνουμε μια φορά το μήνα webinar έχουμε ζευγάρια, πολύ καλά ζευγάρια που συμμετέχουν που είναι παντρεμένοι 20 χρόνια, 15 χρόνια, 25 χρόνια και είναι καλά. Και εδώ στην κοινότητά μας υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι παντρεμένοι σε καλού γάμου. Και στα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια διαζώσει που κάναμε στην Αθήνα υπήρχαν και ήρθαν τέτοια ζευγάρια. Που είναι καλά σε γάμο, καλά σε σχέσεις συγκατοίκηση, καλά σε μια ερωτική σχέση. Είμαι εναντίον των εξωσυζυγικών σχέσεων. Επιλέγω εγώ ίδια να μην τις πράξω. Επέλεγα τέλος πάντων όσο ήμουν παντρεμένη... Και αν παντρευτώ ξανά στο μέλλον, την ίδια στάση θα κρατήσω και σε όλε μου τι σχέσει την ίδια στάση κρατάω, να μην ασχολούμαι με κανένα άλλο πρόσωπο ερωτικά πέρα από το πρόσωπο με το οποίο είμαι συνδεδεμένη. Και αν ο γάμο δεν πάει καλά, αν η σχέση δεν πάει καλά, να προσπαθήσω να τη βελτιώσω όσο περισσότερο γίνεται. Και αν δεν βελτιώνεται, να διακόψω τη σχέση, να βρω τον εαυτό μου και κάποια στιγμή εάν εξακολουθώ να είμαι καλά, δουλεύω για να είμαι καλά, κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να είμαι καλά, αν θα συναντήσω έναν άνθρωπο της προκοπής, με τον οποίο να μπορώ να έχω μια ουσιαστικά καλή σχέση, θα είμαι ελεύθερη, θα είμαι διαθέσιμη για να μπορέσω να το πράξω. Όσοι βρίσκεστε καιρό εδώ στο κανάλι θα γνωρίζετε ότι στα γενέθλια μου το 2020 δηλαδή σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, 4 Μαΐου του 2020, ήρθε στο τέλος του ο δεύτερος μου γάμος. Και ήρθε σε ένα απρόπτο τέλος, για μένα ήταν απρόπτο, δεν το είχα φανταστεί, δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα προγραμματίσει, δεν το είχα καταλάβει ότι θα τελειώνει ο δεύτερος μου γάμος. Και ήταν ένα πλήγμα εκείνο το διαζύγιο και ήταν ένα πολύ βαρύ διαζύγιο α, για λόγους που είχαν να κάνουν τόσο με την κατάρρευση της σχέσης γιατί όταν καταραίει μια σχέση και στο χωρισμό βλέπεις τις πραγματικές δυναμικές της σχέσης, δηλαδή με έναν άνθρωπο πρέπει να χωρίσεις μαζί του για να σιγουρευτείς ότι τον ξέρεις καλά. Και ήταν και δύσκολο πολύ γιατί λόγω του ότι ήμουν αρκετά στη δημοσιότητα στην κυπριακή κοινωνία τότε, ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε πολύ και στα κοινωνικά δίχτυα. Ήταν για τρει-τέσσερι μέρε το πρώτο θέμα αναζήτηση στον Google Search και γενικότερα είχα πικραθεί όχι τόσο από τον κόσμο α, που κάποιε φορέ σε κάποια έτσι, μεμονωμένα σχόλια στο διαδίκτυο εκφράστηκαν αρνητικά προ εμένα. Είχα πικραθεί και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Είχα ματιωθεί προσδοκίε μου. Συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι ήταν ένας γάμος που δεν ήταν υγιής και θα έπρεπε να τον είχα λήξει εγώ πολύ προηγουμένω. συνειδητοποίησα ότι έχω θέμα συνεξάρτηση έτσι πολύ ξεκάθαρα τότε και έκτοτε προσπαθώ πολύ συνειδητά να καταπολεμήσω το ζήτημα της συνεξάρτηση. Ε, και σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά είμαι σε θέση να έχω μια υγιή σχέση μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο που να, είναι, να λέει ναι και να τον εννοεί, με έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια διάθεση και την ίδια όρεξη για ζωή και οικογένεια που έχω εγώ και ούτω καθεξής. Αν α, όλοι οι άνθρωποι ακολουθούσαμε αυτό το δρόμο, δηλαδή όταν κάτι τελειώνει, να το αποδεχτούμε ότι τελειώνει, να αποδεχτούμε όταν μας χωρίσει ο άλλος ότι μας χώρισε τελείωσε, αν το αντιληφθούμε από μόνοι μας ότι τελείωσε, να έχουμε το θάρρος και τα κότσια να το τελειώσουμε εμείς και μετά να αφοσιωθούμε στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, κάποια στιγμή, πραγματικά από εκεί που δεν το περιμένεις, συναντάς έναν άνθρωπο ο οποίος να σου δίνει ξανά την ελπίδα και την αισιοδοξία σε σχέση με τις ανθρωπίνες σχέσεις. Και μπορεί όταν συμβεί αυτό και να είσαι και στα 60 και να είσαι και στα 48 που είμαι εγώ και να είσαι και στα 50 και στα 70 να ανακαλύψει για πρώτη φορά πως υπάρχουν καλές σχέσεις, πως υπάρχουν καλοί άνθρωποι, πως υπάρχουν σχέσεις εξωφρενικά, απλές και τίμιες. Το γνωρίζω από προσωπική πείρα, ότι χρειάζεται να περάσουμε αυτό το στάδιο που να καταπολεμήσουμε τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες και σε αυτό το στάδιο μπορεί να κάνουμε κάποιες γνωριμίες, μπορεί να πάμε σε κάποια ραντεβού, μπορούμε να κάνουμε και κάποιες απόπειρε σχέσεων, αλλά όταν εστιάζουμε συνειδητά στο να έχουμε μια υγιή ψυχοσυναισθηματικά ζωή και να έχουμε μόνο υγιείς σχέσεις, ακόμη και αν ξεκινήσουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει υγιές στην προσωπικότητα, τότε αντιληφθούμε νωρί και θα την τερματίσουμε. Ε, θα έλεγα ότι στα 50, στα 60, στα 65 είναι ακόμη πιο α, βασικό ακόμη πιο ουσιώδες να τερματίζουμε μια σχέση η οποία έχει φθαρεί. Και να μπορούμε πραγματικά ελεύθεροι να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε την ευκαιρία σε μια αληθινή, αυθεντική, πραγματική αγάπη. Η οποία θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια που πέρασαν από το διαζύγιο από το δεύτερο μου γάμο, πολλές φορές μου ευχόσασταν σου εύχομαι να βρεις τον ανθρωπό σου, να βρεις πραγματική αγάπη. Και αν θυμάστε στα σχόλια σας έλεγα, δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που θέλω να μου ευχηθείτε είναι να είμαι καλά. Να μπορέσω επιτέλους να είμαι καλά μόνη μου. Και αν έρθει, ήρθε. Εντάξει, ήρθε τώρα. Και ήρθε πραγματικά όταν δεν το περίμενε. Ήρθε όταν δεν είχα καμία προσδοκία, καμία, κανένα οραματισμό και καμία ενασχόληση. Και προέκυψε απλά φυσικά και αβίαστα. Άρα και από προσωπική πείρα μπορώ να πω ότι ακόμη και μετά από ένα δεύτερο διαζύγιο, σε οποιαδήποτε ηλικία, αν όντω εστιάσουμε στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, εστιάσουμε στη ψυχοθεραπεία μας και στην αυτοβελτίωσή μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε έναν αυθεντικό έρωτα και μια αυθεντική αγάπη. Και όταν λέω να διεκδικήσουμε δεν εννοώ να τρέχουμε τον κάθε άν... ένα άνθρωπο ξοπίζω και να λέμε αγάπησέ με. εννοώ να βελτιώσουμε, να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να μπορέσουμε επιτέλους να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε, να το πάρουμε απόφαση ότι δεν εξαρτάται από μας στο ερωτικό κομμάτι πώς θα πάνε τα πράγματα, εξαρτάται και από άλλους ανθρώπους, ενώ από τον κάθε άνθρωπο που θα συναντήσουμε, πάρουμε συνειδητέ αποφάσει να μην κάνουμε εκτόσει και από εκεί που δεν το περιμένουμε μπορεί πραγματικά να βιώσουμε αυθεντική αγάπη και να μπορούμε όντω να την απολαύσουμε και να τη χαρούμε γιατί δεν είμαστε κολλημένοι πουθενά. Ούτε σε ένα νεκρό γάμο, ούτε σε κάποιον τύπο ο οποίο ασχολήθηκε μαζί μα για λίγο και μετά αποφάσισε ότι δεν του κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι που σα είπα, σημειώστε το ότι αυτή η κοπέλα στην αρχή δεν τον έβρισκε ωραίο αυτό τον άνδρα και ούτε τώρα τον βρίσκει ωραίο. Αλλά παρασύρθηκε από τον ερωτισμό και τον σεξουαλισμό που αυτός εξέπεμπε μέσω των μηνυμάτων και μέσω των χαμουρευτικών συναντήσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με μια συνθήκη στην οποία αυτός ο άνθρωπος ήρθε να συμπληρώσει τα κενά του γάμου της. Δεν είναι αυθεντικός έρωτας αγάπη μου κάποιο που όταν το βλέπεις από την αρχή λες δεν μου κάνει, δεν μου αρέσει και μετά σιγά σιγά εθίζεσαι στο να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο επειδή σου λέει ωραία λόγια. Δεν είναι αυθεντικός έρωτας αυτός, δεν είναι αυθεντική αγάπη. Είναι μπαίνω σε μια κατάσταση σαν να ξεκινάω ρε παιδί μου να κάνω ναρκωτικά και περιμένω ότι θα είμαι ευτυχισμένο κάνοντα ναρκωτικά. Ε, όχι. Όχι. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που εξέφρασα, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όλες σας τις ευχές, οι οποίες ευωδόθηκαν εδώ και κάποιους μήνες. Δεν έχω μιλήσει, ακόμη και τώρα δεν μιλάω εντελώς ξεκάθαρα. Ε, ευχαριστώ για τις ευχές σας, γιατί φαίνεται ότι παρόλο που εγώ δεν το ευχόμουνα, και δεν ασχολιόμουν με το κομμάτι του να οραματίζομαι ότι θα αγαπήσω και θα αγαπηθώ αυθεντικά. Δεν θα πω ξανά αυθεντικά για πρώτη φορά. Συνέβηκε. Και θεωρώ ότι οι ευχές σας έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να ευχόμαστε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους τα πιο όμορφα πράγματα. Και όταν οι ευχέ γίνονται από μια καρδιά που ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη, είναι πολύ αποδοτικές. Γεια! Yeah.